Καλησπέρα φίλοι μου, ξεκινάμε το live πάλι, θα περιμένω να έρθετε, να μαζευτούμε, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 5 Δεκεμβρίου 2017, περιμένω να φτάσουμε καμιά σαρανταριά να ξεκινήσουμε φίλοι μου και σήμερα. Ελπίζω να ακούγουμε και να φαίνομαι καλά. Καλησπέρα. Τώρα παιδιά κάνω refresh. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο και στον Δημήτρη, το φίλο που έχουμε να τα πούμε καιρό με τον Δημήτρη, τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, λίγο υπομονή να μπουν οι φίλοι μας μέσα να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλησπέρα Νατάσα και η Μάρθα. Μάρθα, επειδή μου έχεις γράψει την ερώτηση την άλλη φορά να ακούς, κάνε μου ένα... Στείλε ένα χεράκι στο Messenger να ανέβει στην επιφάνεια, γιατί έχουν γράψει πολύ και ψάχνω να βρω τις ερωτήσεις που μου έχεις κάνει και δεν μπορώ να τις βρω, αν θέλεις. Καλώς τη Χριστίνα. Χριστίνα. Λοιπόν, περιμένω να μπούμε μέσα φίλοι μου, να ξεκινήσουμε. Μαζί, Ελευθερία, η Έλλη. Λοιπόν, η Μαρία. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Γεια σου Βασίλη. Ωραία, εντάξει. Θα ήθελα τις ερωτήσεις φίλοι μου να ξεκινήσετε να τις γράψετε από τώρα, γιατί σήμερα δεν θα κάνω μεγάλο πρόλογο. Γράψτε τις ερωτήσεις σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, έτσι. Λοιπόν, βλέπω αργά, έχει παραπάνω κόσμο όταν μπαίνουμε. Έχουν τελειώσει οι δουλειές, γυρίζετε σπίτι, χαλαρώνετε. Ευκαιρία να με ανεχτείτε μια ωρίτσα. Γεια σου Νίκη. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως έχουμε πει τόσες φορές, μέσα μας, φίλοι μου, υπάρχουν πολλοί εαυτοί. Με την έννοια ότι μέσα σε αυτή την προσωπικότητα που έχουμε υπάρχουν τόσες πολλές δονήσεις, τόσες πολλές καταστάσεις, όσο η κάθε μια από τις επιρροές της ενέργειας που έχει, θα λέγαμε, περιβοληθεί το ενεργειακό μας σώμα από το περιβάλλον. Κάθε φορά από τη στιγμή που γεννιόμαστε τηλεπαθητικά μέσα από τη, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, αλλά και όταν εμείς ζούμε και διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας, κάθε ενέργεια η οποία έρχεται πάνω μας από το περιβάλλον, και αυτό λέγεται περιβάλλον, έτσι, που βαλόμαστε δηλαδή από το περί,
δημιουργεί μέσα μας και μια αντίδραση. Αυτή εδώ πέρα η αντίδραση σιγά σιγά ξεκινάει και μας αποθηκεύει μέσα μας ορισμένες πληροφορίες κάτω από συγκεκριμένες συχνότητες. Και έτσι διαμορφώνται σε εμάς, επειδή τα πάντα έρχονται, μπαίνουν μέσα μας, γινόμαστε αυτά τα πάντα για λίγο ή μένουν πολύ καιρό μέσα μας και μετά τα εκπέμπουμε σαν εαυτό έξω μας για να τα μάθουμε. Αυτό είναι η πραγματική διαδικασία. Έτσι λοιπόν μέσα μας κάθε φορά που εμείς περνάμε κάποιες επιρροές από το κάθε περιβάλλον, το οικογενειακό, το φυσικό, το πλανητικό, το ζωικό, δημιουργείται μέσα μας ένα είδος ταυτότητας, ένα είδος εγώ, ένα είδος συχνότητας και οπτικής κάτω από την οποία εμείς μπορούμε να βιώσουμε την πραγματικότητά μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αναρρύθμιτα εγώ, αναρρύθμιτους εαυτούς, πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές απόψεις μέσα μας. Επομένως είμαστε μια συλλογικότητα. Δεν έχουμε ένα κέντρο βάρος συνείδησης συγκεκριμένο. Αυτοί λοιπόν οι εαυτοί μας χωρίζονται σε αυτούς που λέμε τους πολύ αποκομμένους και τους λιγότερους αποκομμένους. Τους δαίμονες θα λέγαμε τους αρνητικούς και τους ευδαίμονες θα λέγαμε, αυτά τα θετικά θα λέγαμε εγώ, που είναι πιο ενωμένα με το φως, με την ψυχή μέσα μας. Άρα όσα είναι λίγο πιο ενωμένα και διατηρούν μια επικοινωνία με την ψυχή μας, είναι τα θετικά εγώ που βιώνουμε σαν δύναμη, σαν ένωση με το Θεό και σαν έκφραση του Θεού μέσα από μας. Και έτσι έχουμε και τα πιο αποκομμένα εγώ που δεν μπορούν να συλλάβουν την ιδέα της ένωσης με το Θεό μέσα μας, της αιωνιότητας, της δύναμης, της δημιουργίας και αυτά μας δίνουν τις ανάλογες απόψεις, εμπειρίες, βιώματα. Και γιατί τα λέω αυτά, γιατί όταν εμείς μπούμε σε αυτή την κατανόηση θα δούμε ότι πολλές φορές και όλοι οι άνθρωποι κάνουμε αυτόν τον κύκλο και προβάλλουμε τις περισσότερες φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε τους διάφορους αυτούς εαυτούς μας που σκέφτονται, κάνουν όνειρα, ο καθένας τα δικά του, ο καθένας αγαπάει τα δικά του πρόσωπα, ο καθένας έχει τη δική του κατεύθυνση και είναι γενικά σαν τελείως διαφοροποιημένα άτομα μέσα μας. Όταν εμείς αυτά τα άτομα μέσα μας, αυτούς τους εαυτούλιδες μέσα μας, τους βάζουμε κάτω από τη συγχώρεση, βάζουμε κάτω από τη συγχώρεση και τον άνθρωπο έξω από μας, τον συνάνθρωπό μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι, ο καθένας, του δικού μας υποσυνειδήτου. Φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο λοιπόν να συγχωράμε και τον άλλον, να συγχωρούμε και τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι μαλώνουν και έχουν το κακό, θα λέγαμε, και τον πόλεμο, γιατί όλοι θέλουν να κάνουν αυτό που νομίζουν για καλύτερο, αλλά δεν ξέρουν ότι μέσα τους ποιος εαυτός μιλάει κάθε φορά. Άρα τις ώρες που εμείς, φίλοι μου, αγαπιόμαστε, να ξέρετε ότι πάντα τα εγώ, τα θετικά που έχουμε μέσα μας, οι εαυτοί μας οι θετικοί, πάντα και από πριν αγαπιόντουσαν και πάντα θα αγαπιούνται. Απλά ερχόμαστε και κάνουμε σχέσεις για να το επιβεβαιώσουμε πολλές φορές. Είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία, είτε στη σχέση μας, στις ερωτικές. Από πριν αγαπιόμασταν σε αυτά τα σημεία. Όταν όμως βγαίνουν τα αρνητικά εγώ, από πριν μισιόμασταν, σε εισαγωγικά μισιόμασταν, διαφωνούσαμε, είχαμε αντιπαλότητα και πάντα θα έχουμε αντιπαλότητα σε αυτά τα πράγματα. Είναι ανώφελο, φίλοι μου, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το μόνο που χρειάζεται για μια πραγματική αγάπη είναι η ενθύμηση του εαυτού και η κατανόηση όταν ο άλλος μιλάει μέσα από τα αποκομμένα εγώ του. Ποτέ δεν είχαμε κάνει σχέση και ποτέ δεν ερωτευτήκαμε σε εισαγωγικά ή δεν τα βρήκαμε με τα αρνητικά του άλλου. Αυτό είναι ένα de facto που πρέπει να συλλάβουμε στο μυαλό μας για να μάθουμε να αγαπάμε και να θυμόμαστε ποιος είναι ο άλλος και ποιος είμαστε εμείς. Όταν θυμόμαστε τα καλά πράγματα του άλλου, ποτέ μα ποτέ θα έχουμε την αρνητική αντίδραση απέναντί του. Όταν θυμάστε ότι κάθε άνθρωπος, ακόμα και εκείνος που έχει χάσει προς τιμή τον εαυτό του, που είναι στα σκοτάδια του, θυμάστε ότι έχει και τη φωτεινή του πλευρά και ότι μόνο με τη φωτεινή του πλευρά εσείς συνδιαλλαγόσασταν με την έννοια της συνειδητής ένωσης, τότε δεν χρειάζεται να κρατάτε κακία σε κανέναν. Γιατί απλά ξέρετε ότι στα σκοτάδια μας όλοι κάνουμε λάθη.
στα σκοτάδια μας, πάντα θα πολεμάμε ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που εμείς μπαίνουμε στα σκοτάδια μας, είναι έτσι φτιαγμένα εκείνη η αυτή μας, για να ξεκινάμε και να φέρνουμε τη μάχη, την αντιπαλότητα, το κλείσιμο στον εαυτό μας. Ποτέ δεν θα βρείτε εκεί την αγάπη. Ίσα ίσα η ενθύμηση του εαυτού μας μέσω των σκοτάδιών μας κάθε φορά μας δυναμώνει την ενθύμηση της αγάπης. Και πρέπει μέσα από το ring, οι δύο πυγμάχοι που συνέχεια προπονούνται και χτυπάει ο ένας τον άλλον, να αγαπηθούν περισσότερο. Κάθε φορά που τελειώνει η μάχη, έχουν γίνει και πιο καλοί φίλοι, γιατί ο ένας προπονεί τον άλλον. Η ενθύμηση λοιπόν ότι όλοι μας έχουμε καλούς εαυτούς και η ενθύμηση ότι πάντα με τους καλούς εαυτούς πάντα θα αγαπιόμασταν. Και εμείς πριν αγαπιόμασταν και μετά θα αγαπιόμαστε. Απλά η ώρα της στιγμής τι έρχεται, να επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν τι λέμε αφού ξέρουμε αυτό, ότι επειδή οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες, δηλαδή υποσυνείδητα έρχονται και πέφτουν στα σκοτάδια τους, λόγω της επιρροής και των αντιδράσεων με το περιβάλλον που ακόμα δεν μπορούν να το χειριστούν και έτσι έρχεται η ώρα να το προβάλλουν για να το καταλάβουν καλύτερα, πρέπει να έχουμε εκείνη την υπομονή από δύναμη, από καρδιά, από αγάπη και να καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα αυτό που μιλάει μέσα σε έναν άνθρωπο που βγάζει τα σκοτάδια του εκείνη την ώρα, θα λέγαμε δεν είναι αυτός που έχουμε κάνει τη συνειδητή ένωση. Άρα περιμένουμε πότε θα έρθει. Επομένως, φίλοι μου, εκείνη την ώρα η απόσταση είναι αυτό που πρέπει να πάρουμε. Η απόσταση. Σε καμία περίπτωση ο χωρισμός, γιατί ποτέ δεν χωρίζουμε στην πραγματικότητα. Και πάντα ήμασταν χωρισμένοι στα αρνητικά μας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ξέρουμε ότι πάντα στα αρνητικά μας είμαστε χωρισμένοι, πάντα στα θετικά μας είμαστε ενωμένοι. Και τώρα, κάτω από αυτό που σας είπα, δείτε τον κόσμο. Και να δείτε ότι είναι θέμα χρόνου και συγκυριών κάθε φορά για τους ανθρώπους, επειδή έχουμε αδυναμίες, να μην μπορούμε να θυμόμαστε ή να μην μπορούμε κατ' επιλογή να βγάζουμε το θετικό μας αυτό. Έτσι ξεκινήστε τις σχέσεις που έχετε ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή, όποια σχέση έχετε, φιλική, εκείνη τη φορά που βλέπετε τον άλλον σκοτάδια του ή τον εαυτό σας να είναι σε σκοτάδια, εκείνη την ώρα να ξέρετε ότι μην περιμένετε να βρείτε αγάπη, μην περιμένετε να βρείτε εκείνη την ώρα τη συνειδητή ένωση που είχατε πριν. Πρέπει λοιπόν να έρθει η ώρα να φέρει και ο ένας άνθρωπος και ο άλλος άνθρωπος τον καλό εαυτό που πάντα και πάντα θα αγαπιέται. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές τους ανθρώπους κάνουν σχέσεις, μαλώνουν, τα ξαναβρίσκουν, φίλοι σταματάνε να μαλώνουν, τα ξαναβρίσκουν, εραστές σταματάνε να μαλώνουν, τα ξαναβρίσκουν και γίνεται όλο αυτό το πράγμα μόνο και μόνο γιατί είναι ο χρόνος, το σκαμπανέβασμα, η εποχή και η έλλειψη επιλογής και φυσικά η έλλειψη ενθύμησης. Άρα τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο συναίσθημα. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο συναίσθημα και όχι στην αναγνώριση της ταυτοποίησης που σημαίνει ο εαυτός μου, αυτός που λέει ο εαυτός μου, αυτός που λέει ότι εγώ βιώνω αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα. Ποιος είναι? Τι έχω ταυτοποιήσει τον εαυτό μου για να βιώνω την πραγματικότητα? Ποιος μιλάει μέσα μου? Ποιος μιλάει μέσα μου την ώρα? Ποιος σκέφτεται? Ποιος νιώθει αυτά τα πράγματα? Αλλά όχι, οι άνθρωποι δεν κάνουν, φίλοι μου, αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι το μόνο που κάνουν είναι να ταυτοποιούνται με το συναίσθημα που είναι το παράγωγο αυτού του πράγματος. Που είναι το παράγωγο της ταυτοποίησης του εαυτού μας. Βλέπετε, μένουν ένα κλικ πιο πίσω από την πραγματική αλήθεια. Και έτσι γίνονται έρμεα του συναισθήματος. Το συνέστημα, σας έχω πει και άλλη φορά, είναι αυτό που μας δείχνει με τι έχουμε ταυτοποιηθεί. Ξέρουμε ότι είναι αληθινό, αλλά όχι ότι είμαστε εμείς. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, να διαφοροποιηθούμε από το συνέστημα. Και θα σας εξηγήσω τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί είπαμε από το μέσο εγκέφαλο, το συναισθηματικό θα λέγαμε, από τους τρεις ή τους τέσσερις που σας είχα πει στα άλλα σεμινάρια, όταν τους ενεργοποιούμε, είναι ο εγκέφαλος λοιπόν του συναισθήματος. Είναι ο εγκέφαλος που λέμε των θηλαστικών. Είναι ο εγκέφαλος που λέμε για τις συγκινήσεις. Αυτός λοιπόν ο εγκέφαλος, φίλοι μου, είναι αυτός που χειρίζονται τα ζώα. Τα ζώα λοιπόν έχουν αυτό το συναίσθημα
που κρατάει για όλη τους τη ζωή και παραμένει μέσα τους. Ο άνθρωπος έχει όμως και την ιδέα να μπορεί να αλλάξει αυτό που σας λέω, την ταυτοποίηση του εαυτού του. Γι' αυτό σας λέω, ένα ζώο δεν μπορεί να αλλάξει την ταυτοποίηση του εαυτού του και μπορεί να παραμένει ζώο. Ο άνθρωπος όμως, επειδή έχει πιο πολλούς εαυτούς μέσα, έχει την ικανότητα λόγω της ιδέας να μπορεί να μεταμορφώνει τον εαυτό του. Με την έννοια να ταυτοποιείται. Αυτό το κάνει ασυνείδητα. Γιατί το κάνει ασυνείδητα? Γιατί τις περισσότερες φορές η συγκίνηση του προκαλεί την ταυτότητα. Και να σας πω ένα πράγμα. Θυμάστε ότι ο ελέφαντας, όταν είναι μικρός, το δένουν με ένα σπαγκάκι. Και δεν μπορεί να φύγει. Ένα σκοινάκι μικρό, όταν είναι μικρός. Βλέπουμε τον ελέφαντα όταν μεγαλώνει και έχει φτάσει 4 τόνους και έχει περιόριστη δύναμη, ακόμα δεν φεύγει από το σπαγκάκι που τον έχουν δέσει. Αυτό γιατί? Γιατί εκείνο το συνέστημα, αυτό το βίωμα που είχε πάρει εκείνο τον καιρό που ήταν μικρό, έχει μείνει το ίδιο. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί, να αναλυθεί και να διαφοροποιηθεί από τον εγκέφαλό του, γιατί δεν έχει την νοητική κατάσταση του ανθρώπου. Βλέπουμε το άλογο, βλέπουμε τόσα πράγματα, όπως το λιοντάρι μέσα στο τσίρκο. Όταν είναι μικρό, του κάνουν ένα τσαφ τσαφ με το μαστίγιο και φοβάται. Και αυτός ο φόβος έχει μπει μέσα. Και όταν το λιοντάρι γίνεται 400-500 κιλά, μπορεί να δώσει κανένα χαστούκι στο θηνό το μαστί και να πεθάνει. Αλλά με το τσαφ τρομάζει. Γιατί τι σκέφτεται? Το συνέστημα, ο ήχος εκείνη την ώρα και το βίωμα της ενθύμησης κάνει συναισθηματική ένωση με το παρελθόν. Και αυτή η συναισθηματική ένωση αναβιώνει το συνέστημα του παρελθόντος. Και εκείνη την ώρα, φίλοι μου, τι συμβαίνει? Συμβαίνει αυτό το τρομερό για εμάς τους ανθρώπους που λέμε τραύμα. Σημαίνει ότι μέσω της συναισθηματικής ένωσης ταυτοποιούμαστε με το παρελθόν. Μέσω της συναισθηματικής ένωσης φέρνουμε από τη μνήμη μας την ταυτότητα εκείνη, και αυτή η ταυτότητα σκέφτεται, αντιδρά, φοβάται και έχει όλα τα συναισθήματα της σκέψης και της πράξης που είχε το παρελθοντολογικό, εκείνο βίωμα που γεννήθηκε, εκείνο το εγώ που λένε οι άνθρωποι τραύμα. Έτσι όλα τα τραύματα, τα συναισθηματικά, και οι άνθρωποι που ζουν συνέστημα και ειδικά οι ευαίσθητοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε πώς μπλέκονται κάθε φορά μέσα από την αλλαγή της ταυτοποίησης του εαυτού τους. Γιατί πολύ απλά συνδέονται συναισθηματικά και φέρνουν την ταυτότητα την παλιά. Εκείνη του τραύματος πάλι τι να κάνει? Να βιώσει τον νέο χρόνο, τη νέα γενιά. Το νέο πράγμα, αυτό που γίνεται. Όμως τι, κατά από το ίδιο περιορισμένο κομμάτι το οποίο το έχει βιώσει και είχε τραυματιστεί την πρώτη φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όλο το θέμα είναι να ρωτάμε τον εαυτό μας όχι μόνο το συναίσθημα που έχουμε, αλλά ποιος μιλάει μέσα μας. Ποιος τα αισθάνεται αυτά. Και θα δούμε, τις περισσότερες φορές είναι όλα αυτά που λένε τώρα για τις θεραπείες, τις καινούργιες, της νέας γενιάς. Θα λέγανε το τραυματισμένο παιδί, που σημαίνει δηλαδή μια τραυματισμένη ηλικία μιλάει μέσα μας. Ταυτοποιούμαστε με το παιδί. Και πάνε όλοι να θεραπεύσουν το παιδί. Αλλά κάνουν ένα μεγάλο λάθος εδώ οι φίλοι μου, οι θεραπευτές, οι ψυχολόγοι. Ποτέ δεν θεραπεύουμε τίποτα, φίλοι μου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα προγράμματα. Το μόνο που κάνουμε είναι να αποδεσμευόμαστε και να επιλέγουμε συνειδητά τι ταυτότητα θέλουμε να έχουμε μέσα μας. Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας. Τίποτα δεν θεραπεύεται. Απλά επιλέγουμε άλλη ταυτότητα να βιώσει την πραγματικότητα. Το καταλαβαίνετε? Θέλω να καταλάβετε πραγματικά ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει για να τα πολεμήσουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σκαλοπάτια για να μάθουμε εμείς τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα έρχονται για να μπορούμε να τα αξιώσουμε και να τα κατηγοριοποιήσουμε και να φτιάξουμε σκάλα, να ανέβουμε σε εκείνο το επίπεδο που να δούμε τελικά ότι από εκείνο το επίπεδο που είμαστε, όλα αυτά που περάσαμε ήταν τόσο χρήσιμα. Και το μόνο που κάνουμε είναι να καταλάβουμε με τι ταυτοποιούμαστε. Τον εαυτό μέσα που έχουμε. Το πνεύμα που έχετε. Τη συνείδηση που έχετε. Πάντα λοιπόν θα ρωτάμε με τι συνέστημα αυτή τη στιγμή έχει ταυτοποιηθεί αυτό που είναι μέσα μου. Τι συνέστημα είναι αυτό που νιώθω? Άρα τι σημαίνει? Ποιος μέσα μου μιλάει? Αυτή είναι η έννοια, φίλοι μου, της πραγματικής θεραπείας.
Όλο το θέμα λοιπόν είναι να ξέρουμε κάθε στιγμή και να επιλέγουμε την ταυτότητα του εαυτού μας. Την ταυτότητα του εαυτού μας. Ένας άνθρωπος που μεγαλώνει στη ζούγκλα σαν τον Ταρζάν έχει ταυτοποιηθεί με τους γορίλες. Έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με το περιβάλλον του. Έτσι δεν είναι? Ένας άνθρωπος που μεγαλώνει μέσα σε μουγκούς ανθρώπους έχει ταυτοποιήσει τον εαυτό του με την μουγκαμάρα. Χωρίς να χρειάζεται να είναι μουγκός. Έτσι ένα παιδί που μεγαλώνει με γονείς γκέι ταυτοποιεί τον εαυτό του με γονείς γκέι. Ένα παιδί που μεγαλώνει τον εαυτό του με γονείς χωρισμένους, μπεκρίδες, ψυχάκιδες, ταυτοποιεί τον εαυτό του έτσι. Το καταλαβαίνετε? Δημιουργεί συγκεκριμένα σκαλοπάτια τη δική του εκπαίδευση. Δεν το λέω αρνητικά ή θετικά. Μην βάζετε πάλι το συνέστημα και την κατάκριση. Είναι συγκεκριμένες ενέργειες. Φανταστείτε ότι κάθε ενέργεια είναι απλά ένας δρόμος που καταλήγει κάπου. Δεν χρειάζεται να τον κατακρίνετε γιατί υπάρχει. Μην τον παίρνετε. Αυτή είναι η έννοια της θεραπείας. Όλα τα πράγματα είναι σαν δρόμοι. Μπορείτε να τους διαβείτε και να τους μάθετε. Για να φτιάξετε τον δικό σας χάρτη. Αλλά δεν χρειάζεται να τους κατακρίνετε. Τι σας θέλει επειδή υπάρχει αυτός ο δρόμος? Μπορείτε να βάλετε μια πινακίδα την άλλη φορά να λέει αυτός ο δρόμος οδηγεί στον κρεμό. Αυτό συμβαίνει μέσα μας. Αυτή είναι η πραγματική θεραπεία. Όλα τα άλλα που πάνε να αλλάξουν τους δρόμους, να τους καταστρέψουν τους δρόμους, φίλοι μου, απλά τι πάνε να κάνουν? Τι, να σβήσουν από το χάρτη τα πράγματα? Γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ότι αν υπάρχει θα το πάρουν με το ζόρι, ας πούμε. Εσύ να βγάζεις από το σπίτι σου οτιδήποτε πράγμα φοβάσαι, μην το φας, δεν μπορείς να το έχεις εκεί το εργαλείο χωρίς να χρειάζεται να το πάρεις. Όχι. Η αδυναμία λοιπόν μας κάνει συνέχεια να θέλουμε να αποφύγουμε ορισμένους δρόμους, γιατί απλά δεν έχουμε την ικανότητα να επιλέξουμε. Και έτσι έρχεται ο φόβος και ο φόβος δεν μας αφήνει να πάρουμε τις εμπειρίες της ζωής, να φτιάξουμε τους δρόμους, να βάλουμε τις δικές μας πινακίδες και μετά πολύ απλά να διαβάζουμε το χάρτη μας για να ξέρουμε πού είμαστε και πού πάμε. Αυτό είναι η συνείδηση. Κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνει τη ζωή πιο συνεργάσιμη. Αυτή έρχεται λοιπόν να πούμε, αυτή η ειρήνη έρχεται μέσα μας λοιπόν εκείνη την ώρα που συνειδητοποιούμε αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν σημαντικό, φίλοι μου, να μπορείτε να ξέρετε την ταυτότητα, με τι έχετε ταυτοποιήσει τον εαυτό σας. Και βάσει αυτής της θεωρίας, θέλω να προχωρήσουμε και στο κοινωνικό επίπεδο, πέρα από το προσωπικό. Κοιτάξτε την ανθρωπότητα, με ταυτοποιείτε. Κάθε φορά θα λέγαμε ο Τσίπρας είναι ψεύτης, ο Τσίπρας θέει, ο ένας, ο άλλος. Ρωτήστε τον εαυτό σας μέσα εκείνη την ώρα με τι ταυτοποιήσετε. Ταυτοποιήσετε με εκείνο, τον πονεμένο, κακομοίρη, πολίτη που τον κορόιδεψε το σύστημα, που το ένα, που το άλλο. Γιατί θέλετε να μιλήσει μέσα σας εκείνη η δόνηση του θύματος. Όταν όμως εσείς πάρετε την ευθύνη στα χέρια σας, θα μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε ανεξάρτητα την κυβέρνηση που βγαίνει πάνω. Γι' αυτό πολλές φορές διάφορες δασκαλίες είναι ενάντια στο κομμουνισμό, στο φασισμό και στις συλλογικότητες. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι παλιά στα αρχαία χρόνια είχαν λίγους νόμους, απλούς. Γιατί δεν χρειαζόταν να φτιάχνουν τόσες πολλές συλλογικότητες από τραυματισμένα άτομα. Κοιτάξτε, συλλογικότητες, όσο πιο χαμηλές είναι, τόσο πιο πολλοί θέλουν να είναι μαζί. Ένας άνθρωπος σε μια κοινωνία ελεύθερη, αυτόνομος, έχει φτιάξει το δικό του δρόμο, τη δική του πορεία. Δεν χρειάζεται να είναι μαζί, να πιαστούμε χέρι-χέρι και τα υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί πάνε από ότι δεν μπορεί μόνος του, και όλο θέλει τη βοήθεια των άλλων και των άλλων και των άλλων, Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικότητες που φτιάχνουμε δεν έχουν δύναμη. Γιατί νομίζετε ότι υπάρχουν σπόνσορες συνέχεια που δίνουν συνέχεια στους κακομοίρδες, αυτούς τους μικρούς, τους πονεμένους ανθρώπους των συλλογικοτήτων λεφτά και τους βοηθάνε για το καλό, για τη συμπόνια και το συνέστημα? Γιατί νομίζετε φτιάχνουν τις συλλογικότητες? Γιατί αυτές οι συλλογικότητες, φίλοι μου, κατά βάθος σκοτώνουν την κοινωνία. Γιατί αυτές οι συλλογικότητες ούτως ή άλλως είναι αδύναμες, αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει να ενδυναμώσουμε τα δυνατά μας σημεία και μετά να βοηθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να ενδυναμώσεις τα δυνατά σου σημεία να βοηθάς τις αδύναμες συλλογικότητες να κάνουν τι? Αυτά που σας λέω δεν είναι μόνο κοινωνικά, πολιτικά και οπωσδήποτε θα το πάτε φιλοσοφικά. Είναι πρακτική και θα τη δείτε στον εαυτό σας. Γιατί είναι πρακτική ταυτοποίησης. Με ποια συλλογικότητα εγώ ταυτοποιούμε? Με ποια συλλογικότητα εγώ ταυτοποιούμε? Είμαι ο κακομοίρης, ο πολίτης, εκείνος που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ή αυτός που φτιάχνει τη ζωή του όπως να είναι? Με ποια συλλογικότητα εγώ ταυτοποιούμε?
Είναι εκείνο το κακόμενο παιδάκι ακόμα που το χτύπαγε ο μπαμπάς του και κλαίει και δεν μπορεί και είναι μόνος του. Με ποια συλλογικότητα θέλω να ενεργήσω, με ποια συλλογικότητα ταυτοποιούμε. Πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει την αδυναμία και το αρνητικό συνέστημα. Τι κάνουνε, κοιτάνε να φτιάξουν αυτή τη συλλογικότητα, φίλε μου. Και έτσι λειτουργεί μέσα μας, και έτσι λειτουργεί και έξω. Έχετε δει τους ανθρώπους, γιατί είναι μοναχικούς. Αυτούς που έχουν τη δύναμη, αυτούς που έχουν το πνεύμα. Γιατί δεν χρειάζονται συλλογικότητα. Κατά ανάγκη. Προσέχετε τώρα τη διαφορά. Αυτός που είναι πεσμένος, ο αδύναμος, χρειάζεται συλλογικότητα κατά ανάγκη. Αυτός που είναι φτασμένος και δυνατός, συνεργάζεται με τη συλλογικότητα. Έχει μια διαφορά η ανάγκη με τη συνεργασία. Γιατί απλά ο συνειδητός έχει φτάσει και έχει ξέρει και έχει μάθει τις ανάγκες του και τις έχει φτιάξει, οπότε μπορεί να συνεργαστεί. Ο αδύναμος, ο φοβικός, ο κακομύρης, ο πονεμένος, επειδή δεν ξέρει τις ανάγκες του, θα έρθουν να τον πλακώσουν οι ανάγκες του εκείνη την ώρα που θα πάει να κάνει συνεργασία και θα σε προδώσει. Και θα προδώσει το κράτος, θα προδώσει το έθνος, θα προδώσει την οικογένεια, θα προδώσει τον ίδιο του τον εαυτό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε εμείς και να διαφοροποιούμε μέσα μας και να ταυτοποιούμε κάθε φορά τον εαυτό μας με εκείνη την ταυτότητα, την υψηλότερη, που μπορεί να μας δώσει το μέγιστο. Γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή η αξιοκρατία, θα λέγαμε παλιά, γι' αυτό υπήρχε όλο αυτό το άριστο που κυνηγάγαμε, γι' αυτό έφυγε το πάντα το ωραίο μέτρο να σου φέρει το άριστο αποτέλεσμα, γι' αυτό υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Άρα, γιατί κυνηγάμε το άριστο εμείς? Δεν το κυνηγάμε γιατί είμαστε κομπλεξικοί εγωιστές, ούτε σαν δύναμη ενάντια στον άλλον, αλλά για να δημιουργήσουμε μέσα μας εκείνες τις κατάλληλες υποδομές για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Φανταστείτε μια κοινωνία γεμάτη από συλλογικότητες κακομύριδων που θέλουν βοήθεια, που θέλουν δικαιώματα, που θέλουν, γιατί δεν μπορούν μόνοι τους. Φανταστείτε μια κοινωνία. Είναι δυνατόν ποτέ να φτάσει σε συνεργασία? Όχι. Και αυτό γίνεται. Γι' αυτό οι μισοί σκοτώνουν τους άλλους μισούς μέχρι να αλλάξουν θέσεις και να νιώθει ο δυνατός αδύναμος και ο αδύναμος δυνατός και να αλλάζουν θέσεις. Αυτό γίνεται, φίλοι μου. Γι' αυτό σας λέω, όλα ξεκινάνε από το συνειδησιακό μας επίπεδο. Θέλετε να αλλάξετε πραγματικά τη ζωή σας? Συνειδησιακό επίπεδο θα πρέπει να αλλάξετε. Ό,τι άλλο και να κάνετε προσωρινό. Πόσο έχετε ακούσει θαύματα που γίνονται γιατί ο άλλος πίστευε και πήγε εκεί καρκίνο και έγινε καλά και μετά πέθανε από πνευμονία? Η ενέργεια θα βγει αλλιώς. Θα κάνετε το θαύμα προσωρινά, αλλά στιγμιαία. Και όλοι μπορούμε. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα αλλάξει η ζωή σας σόν και καλά. Όταν αλλάξει η συνείδησή σας, αλλάζει η ζωή σας. Γι' αυτό πολεμάμε συνέχεια και λέμε προσέχτε, η συνείδηση είναι το παν. Γιατί μέσα σας φτιάχνετε σε τάξη όλη την αταξία που έχετε. Και σε τάξη λειτουργεί το ρεύμα, λειτουργεί η κάθοδος του πνεύματος, λειτουργεί το σύμπαν. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η τάξη και δεν βλέπετε χάος και αταξία. Για να μπορεί να διαχέεται η ενέργεια και μέσω των φράκταλς να διαμορφώνει κατ' εικόνα και ομοίωση του δημιουργού. Η τάξη και αυτή η τάξη μέσω της πολικότητας και την αλλαγή των ενεργειών φτιάχνει τα σύμπαντα μέσα μας και έξω. Άρα εμείς να θέλουμε να δημιουργήσουμε και να γίνουμε θεοί, δεν πρέπει να λειτουργήσουμε κατ' εικόνα και ομοίωση του σύμπαντος, της φύσης. Μας μαθαίνει η φύση ότι το αδύναμο τι έρχεται? Έρχεται και φεύγει πιο γρήγορα από το δυνατό. Είναι σκληρή η φύση να μας λέει την αλήθεια. Γι' αυτό η αλήθεια είναι σκληρή. Γιατί εμείς θέλουμε στον αδύναμο να δίνουμε όλα τα δικαιώματα του δυνατού. Και έχουν μπερδευτεί όλα. Από την καλή μας την καρδιά. Δηλαδή, τι μας λέει στα μάτια? Το να βοήθητο, να μην το βοηθάμε? Φυσικά όχι. Φυσικά και να το βοηθάμε. Αλλά πρέπει πού να δώσουμε πρώτα την έννοια. Την έννοια πρώτα να δυναμώσουμε και να γίνουμε αυτοί που ξέρουν να βοηθάνε. Που ξέρουν να βοηθάνε. Γιατί ο τυφλός θα πάει να οδηγήσει άλλο τυφλό και θα πέσουν και οι δύο στον κρεμό. Και αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Άρα ξανακαταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έρθει σε τάξη μέσα μας ο εαυτός μας. Να έρθει σε τάξη η κοινωνία. Και να φάσουμε την τάξη της φύσης. Και με την απόλυτη νοημοσύνη του Θεού να φτάσουμε σε αυτή την πατρική αγάπη που είναι η σοφία, που είναι η γύμναση και η εκπαίδευση. Και μετά να φτάσουμε στη μητρική αγάπη μέσα μας, που είναι η εσπλαχνία, που είναι η συμπόνια.
και να ενώσουμε τον πατέρα και τη μητέρα μέσα μας και να αγαπάμε τον άνθρωπό μας, τον συνάνθρωπό μας, την κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα και ερωτικά και φιλικά. Αλλά μην ξεχνάτε να τον αγαπάτε και σαν άντρα με την έννοια της πατρότητας και οι γυναίκες με την έννοια της μητρότητας και μετά θα ενωθείτε μέσα σας, γι' αυτό και ενώσεστε και έξω σας. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να κυριαρχήσει στους ανθρώπους, γιατί μια μάνα ξέρει και περιμένει το παιδί όταν χαθεί για να ξαναγυρίσει. Ένας πατέρας εκπαιδεύει το παιδί για να του δώσει και να τον κάνει να μεγαλώσει και πάντα είναι εκεί μαζί του να τον προστατεύει και να κάνει αυτά που κάνει ένας πατέρας. Όπως ο πατέρας μας πάνω, που μας τυρανάει σε εισαγωγικά γιατί είναι ο νόμος. Αλλά είναι και μάνα ταυτόχρονα γιατί είναι σπλαχνία και συγχώρεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου, όπως πάνω της και κάτω και όπως μέσα και έτσι και έξω, δεν είναι τίποτα κρυφό από σας. Η φύση είναι μπροστά και σας θα δείχνει όλους τους νόμους. Εμείς είμαστε τύφλοι, γιατί νομίζουμε ότι ξέρουμε. Γιατί απλά θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την αγνοιά μας, για να έρθει η γνώση μέσω της ταπεινότητας. Για να έρθει η δύναμη μέσω της ταπεινότητας. Η δύναμη που έχουμε μέσα μας, αλλά πρέπει να ξετυφλωθούμε. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε οι πόρνοι, εκείνοι που λιθοβολούσαν. Ποια πόρνη, η διανοητική πόρνη πάντοτε. Ποιοι την λιθοβολούσαν, τι είναι ο λίθος. Ο λίθος είναι η πέτρα, είναι το παλιό. Συνέχεια μέσα μας πυροβολάει το παρελθόν. Γιατί είναι η πόρνη που θα πεθάνει από το ίδιο στο παρελθόν. Γι' αυτό έρχεται το φως μέσα μας, ο Χριστός. Το φως, η συνείδηση. Και τι λέει, δεν θα πεθάνεις, αλλά πρόσεξε, σταμάτα να πορνεύεις. Σταμάτα τη διανοητική πορνεία που ξεκινάει από εδώ, από εκεί και χάνεσαι όλη την ενέργειά σου. Πας από εδώ πέρα, πας από εκεί πέρα και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σε τρελαίνει, σε τρώει. Σε βγάζει από τη φύση σου. Γι' αυτό λέει φύγε και μην πορνεύεις. Και το βλέπουμε και στην αρχαία Ελλάδα με το Θησέα. Ο Θησέας έπρεπε να ενηλικιωθεί. Και μετά τι να κάνει, να σηκώσει την πέτρα, να σηκώσει το παρελθόν, να μπορεί να φύγει από το παρελθόν και να πάρει την κληρονομιά του πατέρα του που ήταν τα όπλα κάτω από την πέτρα. Και μετά να πάει να κάνει τη δική του εσωτερική εκστρατεία να σκοτώσει το Μινόταυρο. Και μέσω της ψυχής του, της Αριάδνης, να τραβήξει το μύτο προς την πηγή που είναι η συνειδησιακή μας πορεία, η ψυχική πορεία. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν φίλοι μου, τίποτα δεν είναι κρυφό από εσάς. Απλά πρέπει να ανοίξετε τα μάτια. Πώς να ανοίξουμε τα μάτια, όταν σταματάμε να προβάλλουμε. Τι σας είπα, ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί παρασυνδυσιακά. Προβάλλει ο νους του. Δεν βλέπει, προβάλλει ο νους του. Όπως εδώ, έτσι και στα όνειρα, προβάλλει ο νους μας. Δεν βλέπουμε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό έρχεται εκείνη η ώρα που κάποιος που θέλει να αφυπνιστεί και να κοιτάξει την πραγματικότητα καθαρά, θα λέγαμε, τι να κάνει, να έρθει στην κάθαρση. Όλοι μας περνάμε την κάθαρση. Μία φορά αν φτάσετε στην κάθαρση θα έχετε την ικανότητα να μπορείτε από εκείνο το επίπεδο όποτε θέλετε να μπαίνετε και να βλέπετε την καθαρότητα, τη διέστηση. Τότε ξυπνάει η πραγματική διέστηση. Άνθρωπος που δεν έχει φτάσει στην κάθαρση μέσα του δεν μπορεί να διαισθανθεί. Γι' αυτό και έχονται αυτοί οι ψευτοοραματισμοί και τα channeling που περνάνε κάτω από πρίσματα εγωιστικά. Μέσα μας, στον εθέρα που μας περιβάλλει, είμαστε σαν μια λίμνη. Όταν έχουμε την ησυχία, μπορούμε να ακούσουμε κάθε φίλο που πέφτει στη λίμνη. Εκείνη την ώρα στην ησυχία μας, που απαιτούμε να έχουμε απόλυτη ενεργοποίηση της συνείδησης, αλλά ήσυχη μέσα μας όλη την ενέργεια. Σε ησυχία ενέργεια, απόλυτο ξύπνημα, να μην κοιμόμαστε. Αυτό το πράγμα μας κάνει να είμαστε μια λίμνη και σε ησυχία η λίμνη, όποιο πετραδάκι για να πέσει, κατευθείαν τσάκ θα το συλλάβουμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε και να ευαισθητοποιηθείτε σε αυτό τις ενέργειες που συμβαίνουν τριγύρω σας. Το επόμενο πράγμα είναι η λίμνη να γίνει καθαρή, να φύγουν οι λάσπες. Τότε θα ανακλάσει τα αστέρια. Και όταν εμείς η ψυχή μας γίνει καθαρή, ανακλάει το Θεό. Και έτσι έρχεται η γνώση. Αυτή που σας λέω δεν χρειάζεται να διαβάσουμε, γιατί ανακλάται στην ψυχή μου κατευθείαν. Όπως πάνω της και κάτω γίνεται αντανάκλαση και συμπαντική νόμη αντανακλούνται μέσα μας και έρχεται διανοητικά η κατάσταση εκείνη και καταλαβαίνεις και λες «Ουάου, τώρα το πιάσα, τώρα το κατάλαβα». Και γεννιούνται οι εμπνεύσεις και γεννιούνται οι ιδέες και κρυσταλλώνται του Θεού οι ιδέες μέσα μας και γινόμαστε ένας Πλάτωνας, γινόμαστε ένας Σοκράτης,
Γινόμαστε αυτό το καθαρό, εκείνο, κρυστάλλινο νερό που αντανακλάει το είδωλό μας. Ποιο είδωλό μας, το πνευματικό είδωλό μας. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα που έχουν βγει δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαδικασίες να φτάσουμε σε μια κάθαρση. Εμείς όμως τι κάνουμε, φίλοι μου, ποτίζουμε όλα τα πράγματα με συνέστημα. Ποτίσαμε το σεξ, καλό, κακό. Ποτίσαμε τις πράξεις, καλές, κακές. Βάλαμε συνέστημα, 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 συνέστημα τόσο πολύ που έχουμε εγκλωβιστεί στο συνέστημα και δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται πίσω από όλα αυτά. Γιατί πρέπει να υπάρχει καλό, κακό και να μην είναι δύο δρόμοι που ο καθένας πηγαίνει κάπου διαφορετικά. Γιατί πρέπει το συνέστημα που βάζουμε κάθε φορά στη λέξη τη βρισιά, λέω πουτάνα, καριόλα, γαμιέσαι, σε μαλάκας, γιατί πρέπει να το βάζω εγώ συνέστημα και να μην είναι λέξεις συνειδητές. Από το γάμο που λέει ένωση, καριόλα, ιταλικό κρεβάτι, μαλάκας που σημαίνει ότι έχει πάθει μαλάκινση εγκεφάλου του μιατρικά. Πού είναι η βρισιά, γιατί πρέπει εγώ να ταραχτώ και να πω εγώ, ύβρις, πού είναι η ύβρις. Έλατε να αναλύσετε, απομαγνητιστείτε, γιατί το συνέστημα είναι μαγνητισμός. Απομαγνητιστείτε και δείτε καθαρά, μαθηματικά, ενεργειακά τα πράγματα. Και θα δείτε πώς θα έρθει εκείνη η επίγνωση μετά και η καθαρότητα, να μπορείτε να αντιληφθείτε τα πράγματα χωρίς τον πόλεμο της πολικότητας του μαγνητισμού του συναισθήματος. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν συνέχεια είναι στο συνέστημα, αλλά όχι σαν ένα μηχανισμό να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, αλλά σαν ένα μηχανισμό που έχει μπει στο σβέρκο τους και έχει κάτσει πάνω, τότε φίλοι μου καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό συμπεριφερόμαστε σαν ζώα σκλαβωμένοι. Γι' αυτό συμπεριφερόμαστε και τρέχουμε να πάμε με τον όχλο. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι το πολλό το εφ. Γιατί ξέρουν ότι ο κόσμος παρασύρεται από συναισθηματικά, από τα αστρικά ρεύματα. Ο σοφός όμως τι κάνει. Δεν πάει εκεί που φυσάει ο άνεμος, ξέρει ιστιοπλοεία. Όπου και να φυσήξει ο άνεμος, ξαναγυρίζει τα πανιά κατάλληλα. Συνεργάζεται με τον άνεμο. Δεν είναι κάτω από τον άνεμο. Συνεργάζεται με τα άστρα. Δεν είναι κάτω από τα άστρα. Και προσέξτε την αστρολογία. Γιατί όλα είναι ωραία όταν συνεργάζεστε. Τίποτα όμως δεν είναι ωραίο όταν σας διοικεί. Προσέχτε να πάρετε την ευθύνη, γιατί δεν είμαστε ζώα. Αν λοιπόν ακούω δεξιά και αριστερά ότι είστε θεοί, πράξτε στα θεοί. Αν πράξετε σαν θεοί, θα μάθετε να συνεργάζεστε με τη φύση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, προχωράμε τώρα στις ερωτήσεις μας μετά τον πρόλογο που έκανα για να απαντήσουμε και στα δικά σας θέματα. Οτιδήποτε θέλετε να τα γράφετε. Ευχαριστώ, Βασίλη, για αυτό που έγραψες. Λοιπόν, οτιδήποτε θέλετε να τα γράφετε για να απαντήσουμε λοιπόν στις ερωτήσεις σας. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση που μου γράφει εδώ η φίλη μου Ελευθερία, μου τη στέλνει, να σου πω την αλήθεια, γιατί σε live χρόνο υπάρχει ένα θέμα και δεν τις γράφει όλες. Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, είμαστε σαν κεραίες που συντονίζονται, τίποτα δεν είναι δικό μας. Και αν το πάω και παραπέρα, έχουμε επιρροές και από άλλες σφαίρες εκτός της αντιληψής μας, ίσως και από άλλες οντότητες. Αν, Παναγιώτη, είμαστε συχνότητες, όπως το λες, και συντονιζόμαστε, τότε πρέπει να καταλάβεις ότι ακόμα και άλλες οντότητες να υπάρχουν και άλλες σφαίρες να υπάρχουν και οτιδήποτε στη μορφή μπορεί να φτιάξει ο κοσμικός νους, δεν είναι τίποτα άλλο και αυτά από συχνότητες. Οπότε κάθε συχνότητα, όταν μιλάμε για συχνότητες, πάβει να μιλάμε για γεωμετρικά πράγματα συγκεκριμένα που το ένα δίνει στο άλλο. Η συχνότητα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δημιουργεί ένα ψεύτικο κύμα που εμείς το παίρνουμε αυτό το κύμα και λέμε ότι είναι μια 3D κατάσταση, πάρε δώσε. Άρα, εδώ στην πραγματικότητα μπορεί να πετάς μια πέτρα ένα στον άλλον και να δίνεις μια ενέργεια στον άλλον. Όταν μιλάμε για συχνότητες όμως, ομοιοκραδαζόμαστε. Κανείς δεν πάει πουθενά. Σαν συχνότητες λοιπόν, είμαστε εδώ, αυτοί που είμαστε. Και απλά τι κάνουμε, αναλόγως με τι θέλουμε να ομοιοκραδαστούμε, σαν να το παίρνουμε μέσα μας, την κίνηση, την ψεύτικη, ότι έρχεται μέσα μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβεις δύο κόσμους. Ο κόσμος των συχνοτήτων είναι ένας παράλληλος κόσμος που έχει διαφορετικές, θα λέγαμε, διαφορετικούς νόμους από τον κόσμο των 3D, ας πούμε, του Ευκλήδη, που είναι η μορφή. Άρα οι συχνότητες είναι αυτές που κάνουν τη μορφή να κινείται. Οπότε καταλαβαίνεις, η ερώτησή σου ήταν ανάμεσα σε δύο πράγματα. Τώρα, μήπως αντί για συχνότητες θα θες να μιλήσουμε πιο χαμηλά και να πούμε για κύματα. Όταν μιλάμε για κύματα που γίνονται πάλι από τις συχνότητες, καταλαβαίνουμε ότι ναι, σίγουρα είμαστε πομπή και δέχτες.
Και φυσικά λοιπόν μπορούμε και συντονιζόμαστε με οτιδήποτε πράγμα υπάρχει ήδη στη φύση. Γι' αυτό είναι αόρατο για μας οτιδήποτε εμείς δεν έχουμε συντονιστεί μαζί. Είμαστε ακριβώς από τηλεόραση. Ο εγκέφαλος είναι που παίρνει τα κύματα και τα διαμορφώνει σε διάφορες εικόνες, έτσι, και στα διάφορα βιώματα που λέμε, και όλα τα άλλα είναι η πομπή. Γι' αυτό κοιτάξτε και στο κεφάλι μας έχουμε και τις 5 αντιλήψεις. Βλέπετε, έχουμε και την όσφρηση, την ακοή, τη γεύση, την αφή, την όραση. Γιατί είναι και οι 5 στο κεφάλι μας, γιατί σκεφτεί ποτέ αυτό. Και δεν είχαμε, ξέρω εγώ, το μάτι κατά τη μασχάλη, ξέρω εγώ, ή στην πλάτη. Καταλαβαίνετε. Άρα θέλω να σας πω ότι είναι όσο πιο κοντά είναι γιατί είναι τα καλώδια πιο μικρά. Και δεν χρειάζεται τα καλώδια να είναι μακριά και να μην έχουμε πολλή απόσταση όπως κάνουμε και εμείς. Χρησιμοποιούμε όσο πιο πολύ μικρά καλώδια μικρές αποστάσεις για να μην έχουμε χάσιμο στην ενέργεια. Και όταν τα καλώδια γίνονται οπτικές ίνες, περνάνε ακόμα πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τώρα τι είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι όλη η αντίληψή μας είναι κατά το πόσο εμείς είμαστε ευαίσθητοι και κατά πόσο ποικιλία και γκάμα συχνοτήτων έχουμε. Αυτή είναι όλη η αντίληψή μας. Ένας άνθρωπος που θέλει να ανεβάσει την αντίληψή του γίνεται πιο συνειδητός σε αυτή την γκάμα. Όλοι την έχουμε. Απλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να εξασκούν την παρατήρησή τους πάνω σε αυτές τις συχνότητες και νομίζουν ότι δεν έχουν τις υπερδυνάμεις. Όλοι τις έχουμε. Αλλά είναι σαν να έχετε όλοι ακούει και να έχετε βάλει μπαμπάκι. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς προσπαθούμε τον άνθρωπο να τον πάρουμε και τον βάλουμε κάτω από διάφορες τεχνικές είτε διανοητικές θεωρίες είτε ασκήσεις να του κάνουμε να γίνει συνειδητός σε αυτές τις συχνότητες που ήδη λειτουργούν μέσα του και τις ευαισθησίες που ήδη έχει, αλλά για πολλούς λόγους έχει χάσει την εστίασή του σε αυτές. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν και άλλες οντότητες και εθερικές. Όπως είναι τα μικρόβια και τα βλέπουμε με το μικροσκόπιο, έτσι υπάρχουν και τα εθερικά μικρόβια, έτσι, που τα βλέπουμε με τα εθερικά μάτια μας, τα λέγαμε. Πολλές φορές αυτά τα εθερικά κύματα είναι οι ένοχοι που μας βάζουν εμάς σε καταστάσεις περίεργες. Αυτά τα εθερικά κύματα μπορεί να είναι από αστρικές επιρροές, μπορεί να είναι από αστρικές οντότητες, και μπορεί να είναι από όλο τον αόρατο, από τις αόρατες ποικιλίες που υπάρχουν, θα λέγαμε, διάφορων οντοτήτων, όπως το βλέπει ο άνθρωπος, που να, λόγω του μυοκραδασμού που έχει ο κάθε συγκεκριμένος άνθρωπος, να συντονίζεται. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το κακό, το σκοτάδι και γενικά οι δονήσεις, οι αρνητικές όπως και οι δονήσεις οι θετικές, είτε είναι οι άλλοι νεκροί, είτε είναι ζωντανοί, έτσι, ενώνονται κατά από αυτές τις συχνότητες. Οπότε από αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, ο επηρεασμός και η ένωση κάθε φορά από τις συγκεκριμένες ενέργειες. Θέλω να σας πω ότι η κατάληψη που λέμε ένας δαιμονισμένος δεν είναι αυτός που πάει στην εκκλησία μόνο και κάνει και κάτι τέτοια πράγματα. Ο δαιμονισμένος είναι κάθε άνθρωπος συγκεκριμένος που έχει καταληφθεί κάτω μια συγκεκριμένη δόνηση. Αυτές οι δονήσεις που βλέπουμε πολλές φορές λειτουργούν ανακύματα και έχουμε ομαδικούς δαιμονισμούς. Όχι σε κατάσταση να χάνουν τον εαυτό τους και να παθαίνουν σοκ και νευροσπαστικές κινήσεις, αλλά συγκεκριμένες άλλες καταστάσεις όπως βλέπετε στην κοινωνία. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά ανοίγουν στον κόσμο της ενέργειας, των κυμάτων και των συχνοτήτων. Γι' αυτό επειδή ένας άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι, θα τα εννοήσει μόνο σαν θεωρία, θα λέγαμε, ή εκτός αν έχει εκείνη την επιστημονική κατάρτιση, να μπορεί να τα συνειδητοποιήσει, θα λέγαμε, με τον επιστημονικό τρόπο. Στις παλιότερες εποχές όμως, επειδή δεν μπορούσαν να τα πούνε με αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είχε η τεχνολογία φτάσει σε αυτό το σημείο, ήταν μυστική, έπρεπε να τα πούνε κάπως ώστε να μπορεί ο άλλος σαν παραμυθάκι να τα συλλάβει, έτσι, και με πρακτικές πάλι να τα εξασκήσει, απλά με διαφορετικές ορολογίες. Λοιπόν, επίσης οι τέσσερις γιόγκα είναι ρύθμιση της βελόνας του ραδιοφώνου, ας πούμε, λειτουργούμε όπως έτσι. Τώρα οι τέσσερις γιόγκα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι λες, αυτό έχω πει στο προηγούμενο μάθημα ίσως, ναι, έτσι είναι ο συντονισμός που είπαμε. Λοιπόν, ρωτάει, ποιος που ρωτάει παρακάτω, 2.
Όχι, αυτό τι είναι, ποιος αισθάνεται λέει και ποιος παρατηρεί. Ποιος αισθάνεται και ποιος παρατηρεί. Τι σημαίνει ποιος αισθάνεται και ποιος παρατηρεί. Κάθε φορά που αισθάνεσαι, κάθε φορά που παρατηρείς κάτι, διαφοροποιείς από αυτό που παρατηρείς. Εσύ έχεις μια διαφορά από την καρέκλα, εσύ έχεις μια διαφορά από το ηχείο, εσύ έχεις μια διαφορά από το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, ή το τάμπλετ που με βλέπεις. Ποια είναι η διαφορά σου, έχεις ρωτήσει τον εαυτό σου. Και θα καταλάβεις ότι η μόνη διαφορά είναι ότι επειδή εσύ μπορείς να το παρατηρείς, δεν είσαι εσύ. Αλλά καμιά φορά λες, το κεφάλι μου πονάει. Εκείνη την ώρα δεν είσαι το κεφάλι εσύ. Λες το μάτι μου, λες το φρύδι μου, λες η μύτη μου, έτσι. Λες το σώμα μου. Αλλά ποιος είναι αυτός που παρατηρεί το σώμα. Πρέπει να είσαι κάτι άλλο για να παρατηρείς. Έτσι, γι' αυτό κάθε φορά που λέμε το εγώ μου, φτάνουμε σε εκείνη την κατάσταση να παρατηρούμε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Και εκεί έρχεται λοιπόν η διαφοροποίηση που πριν ήμασταν ταυτισμένοι σαν εαυτό και δεν καταλαβαίναμε τι κάναμε. Από την ώρα που παρατηρήσουμε κάτι, γι' αυτό σας είπα, αναγνώριση είναι το παν. Είναι η αρχή. Είναι το κυριότερο. Η αναγνώριση είναι το παν. Μόλις αναγνωρίσουμε κάτι και μπορούμε να το παρατηρήσουμε, σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς. Έχουμε αποταυτιστεί ήδη. Οπότε, αφού δεν είμαστε εμείς, καταλαβαίνουμε απ' έξω πώς φαίνεται η ενέργεια και βλέπουμε το δρόμο όλο. Λοιπόν, η Βάσο λέει, το Theta Healing κάνει ακριβώς αυτό. Το βρίσκεις, τα κατανοείς, κάνεις πολλή δουλειά για να τα αλλάξεις. Εντάξει, οκ, okay. Εν μέρη ναι, αυτό κάνει το Theta Healing. Ξέρω ότι είναι το Theta Healing, οκ. Okay. Καταλαβαίνετε παιδιά ότι όλες αυτές οι αλλαγές είναι συνειδησιακές. Αν εσείς δεν έχετε αναπτύξει συνείδηση, δεν έχετε κάνει κάθαρση, πώς θα αλλάξετε κάτι που το υποσυνείδητο είναι σε καλύτερη λύση. Ακόμα και με το Theta Healing. Πάμε να αλλάξουμε προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα μας. Λέμε, οκ, okay, είναι αυτό το πράγμα που μας απασχολεί. Όχι. Μας αρέσει ένα άλλο. Wow, καλύτερο. Ας βάλουμε το άλλο. Εντάξει. Πότε θα τρέξει αυτό το πρόβλημα. Πότε θα τρέξει αυτό το πρόβλημα πραγματικά. Όταν είναι συμβατό στη συνείδησή μας. Έτσι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Όταν δεν είναι συμβατό στη συνείδησή σας, απλά δεν θα λειτουργήσει. Ό,τι και να κάνετε. Δεν λειτουργήσει. Γιατί. Γιατί δεν σταμάτησε να μην λειτουργήσει. Γιατί ήδη υπάρχει για κάποιο λόγο. Δεν ακυρώσεις εσύ την αξία ύπαρξής του επειδή εσύ να δεις σου γουστάρει ή δεν μπορείς να το χειραγωγήσεις να πάρεις το μάθημα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακόμα και οι ασθένειες υπάρχουν για κάποιο λόγο. Ο άνθρωπος όμως επειδή δεν ξέρει για ποιο λόγο υπάρχουν οι ασθένειες και αποφεύγει τον πόνο σου, λέει μόνο για να πονάμε οι ασθένειες. Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι χαζός εδώ σπουδαί, αυτάξει και στη πονηρή, ξέρω εγώ πάντα θα πέφτε όλα μπαμ μπαμ με τον εύκολο τρόπο. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ήμαρτον, λίγο ταπεινότητα. Όλα πάνε για ποιο λόγο. Εντάξει, να βοηθηθούμε. Αλλά αν δεν πάρεις το μάθημα, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει. Τι να κάνουμε, αφού υπάρχει μια αξία. Μπορείς λίγο τι να κάνεις, να ανακουφιστείς. Οκ. Okay. Αλλά τι διαφορά έχει να ανακουφίσεις και να δεν παίρνεις ναρκωτικά ή να πεις μια μπύρα. Σιγά. Το ίδιο πράγμα είναι. Πιες μια μπύρα και ξαφνικά τα ξέρεις όλα. Είσαι μια χαρά. Μπαίνεις μέσα θλιμμένος, βγαίνεις έξω χαρούμενος. Εντάξει, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Γιατί να κάνεις τα healing και να παίρνεις την πυρίτσα μια χαρά. Καταλαβαίνετε, για να γίνει ουσιαστική αλλαγή πρέπει να έχει πάρει το μάθημα η ψυχή. Όχι να έχουμε αλλάξει μόνο το νου και να βάλουμε άλλα προγραμματάκια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είμαστε ρε παιδιά ρομπότ. Έχουμε και ένα ψυχικό θέμα να παίξουμε εδώ πέρα. Εμείς το κάναμε σαν θεοί το ψυχικό θέμα. Δεν το έκανε κανένας άλλος. Δεν μας δείξανε εδώ χωρίς λόγο. Κάποιος περνάγαμε, μας πήρανε και μας πετάξανε. Χαλαρώστε λίγο με την πραγματικότητα. Ζήστε το. Δικό σας παιχνίδι είναι. Εσείς το φτιάξατε. Σκηνοθέτες είσαστε. Χαλαρώστε λίγο, οκ. Okay. Καταλάβετε, λέτε, εσείς πιάνει πανικός. Και όταν έρθει η ώρα και συνειδησιακά αναπτυχθείτε, έτσι, τότε θα δείτε ότι θα γίνουν οι αλλαγές και χωρίς τα healing. Και χωρίς κανένα healing, γιατί τίποτα δεν θεραπεύουμε, σας λέω, στην πραγματικότητα. Απλά δεν χρειαζόμαστε μερικά εργαλεία που πριν χειριζόμασταν. Χαλαρά πράγματα. Χωρίς να θέλω, σας λέω ξανά, να απαξιώσω κανένα, μα κανένα εργαλείο, έτσι. Απλά σας δίνω κι εγώ μια άλλη κατάσταση, μια άλλη διάσταση ορισμένων πραγμάτων, έτσι. Τι να κάνουμε, μερικά πράγματα είναι, ξέρω, σηκώνουν μέσα φουρτούνες από διάφορα εγώ. Γιατί καθένας έχει στηρίξει μια εργασία, και το καταλαβαίνω, μια ενέργεια, κάθε τι πράγμα ξέρω που έχει στηρίξει πάνω σε μια δική του κατάσταση. Δεν σας ακυρώνω τίποτα, έναν άλλο δρόμο σας δίνω, έτσι. Δεν χρειάζεται να αντιστέκεστε και να θέλετε να αξιώσετε, να απαξιώσετε κάποιο πράγμα. Δείτε τα πάντα σε διαφορετικούς δρόμους. Που μπορούν όλοι, έτσι, σε εισαγωγικά, άλλοι αργά ή άλλοι γρήγορα, να καταλήξουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, στην τελική. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
Ποια είναι η γνώμη σου για το ΣΕΝ στην πόλη της Βασιλείας? Όχι. Ο Παναγιώτης πρώτα ρωτάει, οπότε δεν υπάρχει κάτι δικό μας, σωστά? Όπως με τη τηλεόραση λειτουργεί κάτι. Βέβαια. Βέβαια. Αυτό που είμαστε εμείς είναι κάτι αέναο. Κάθε φορά ταυτοποιούμε τον εαυτό μας, έτσι, με οτιδήποτε θέλουμε ή βλέπουμε ότι υπάρχει, να πάρουμε ένα βίωμα. Έτσι σας είπα στο προηγούμενο live, να ακούτε τα live και τα βιντεάκια μου. Είμαστε στον κόσμο της επιβεβαίωσης. Όλα αυτά τα ζούμε γιατί θέλουμε να επιβεβαιώσουμε εμείς, με την έννοια του εσωτερικού εαυτού μας, τον εαυτό μας κάτω από κάποιες καταστάσεις. Δουλεύουμε για το Θεό, για το σύμπαν, του στέλνουμε πάνω, τι γίνεται εδώ το πείραμα, το στέλνουμε στη βιβλιοθήκη πάνω. Εδώ είναι ο κόσμος, το εργαστήρι, πάνω είναι το πείραμα. Είναι η θεωρία. Εδώ είναι το πείραμα, συγγνώμη. Πάνω είναι η θεωρία, η βιβλιοθήκη που καταγράφονται τα πάντα, τα κασικά αρχεία. Εδώ είναι το εργαστήρι, τα πειράματα. Που έχει τις εκρήξεις, ξέρετε, αυτά που γίνονται έτσι, ξαναπροσπάθειες, πειράματα. Έτσι, δείτε δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία. Μόλις συλλάβετε αυτή την εικόνα, δείτε, wow, τελικά. Τι ωραίος κόσμος είναι αυτός που ζούμε. Ξέρεις, περιπέτεια, τα πάντα. Ναι, και με το κλάμα, μα το. Αυτά είναι που κάνουν, δηλαδή. Θα σας άρεσε ένα παιχνίδι να ήταν εύκολο? Όλοι μου μιλάτε για τον παράδεισο και τον παράδεισο και έχετε πέσει σε αυτό το τρυπάκι, ρε παιδιά. Αν ήσασταν θεοί, λέμε τώρα, αν ήσασταν θεοί, στον παράδεισο αμένατε. Δηλαδή ή Μάρτον, δηλαδή μόνο με τη δική σας λογική, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αν ήσασταν θεοί, θα αμένατε στον παράδεισο. Δηλαδή είναι δυνατόν? Δεν θα είχατε φτιάξει όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε μόνιμη κόλαση, ούτε μόνιμο παράδεισο. Αυτή είναι η αγάπη. Δεν είναι έτσι η αγάπη. Έτσι είναι η αγάπη. Έτσι είναι η αγάπη, για να μην βαριέσαι ποτέ, βρε. Για να μην βαριέσαι ποτέ, βρε. Είναι χαζούς ο Θεός, δεν ξέρει τι κάνει, ας πούμε. Και εμείς είμαστε έξυπνοι και θέλουμε μόνιμα να πει. Έτσι, μα μόνιμη ευτυχία. Άντε να πάτε σε μόνιμη ευτυχία. Νομίζετε ότι είστε μόνιμα ευτυχισμένοι. Μα αν δεν έχετε κάτι σαν αντίθετο, πώς θα καταλάβετε την ευτυχία? Αν δεν έχετε την κόλαση, πώς θα καταλάβετε τον παράδεισο? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ζητάνε μερικοί σώνουν και καλά. Είναι μόνο και μόνο από την κούραση που έχουν, από την αντίσταση που κάνουν, από την έλλειψη ενέργειας, από την απώλεια. Τους καταλαβαίνω. Αλλά είναι οι ίδιοι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν συλλάβει πραγματικά τη συνείδηση αυτή που πρέπει να έχουν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που στον παράδεισο θα φύγουν κατευθείαν για την κόλαση, άμα τους πάλι. Γιατί έτσι θα μουρμουρίζουν και πάλι? Η μουρμούρα είναι μουρμούρα, όπου και να πας. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου για το ΣΕΝ, λέει, στην πόλη της Βασιλείας, λέει, στην Ελβετία? Παιδιά, δεν έχω πάει. Και ότι δεν έχω πάει και δεν το έχω ερευνήσει μόνος μου, δεν μπορώ να λέω πράγματα γιατί έχω έλλειψη πληροφοριών. Οπότε, τι κάνουν οι Ιλουμινάτοι στο τραπέζι όταν κάθονται μεταξύ τους? Για ποιο λόγο μιλάει η γειτόνισσα απέναντι που κάνει συνωμοσίες? Τι γίνεται στο φεγγάρι πίσω από την τρύπα εκεί πέρα και ποιοι έχουν πάει και δεν έχουν πάει? Να σας πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν, αφού δεν έχω τις κατάλληλες πληροφορίες, το έχω ερευνήσει μόνος μου? Πώς θα γίνει αυτό? Ό,τι μπορώ να κάνω στα εσωτερικά παιδεία, σας το λέω. Ό,τι δεν μπορώ να κάνω και δεν έχω πάει να ερευνήσω, τι να σου πω? Να σου πω τι λένε οι άλλοι? Αφού ξέρω ότι και οι άλλοι με τα μέτρα σου το δούνε, άμα είναι στραβή, στραβά θα μου το πούνε. Έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε αυτό? Λοιπόν, ό,τι και να γίνεται, ανοίξει το συλλογικό. Ό,τι δεν είναι του εαυτού σας και μέσα στην δική σας, στο δικό σας επίπεδο, να μπορείτε να ασκήσετε μαζί του κάποια ανταλλαγή πληροφοριών και επίδραση, ανοίξει το συλλογικό. Το συλλογικό είναι αυτό που μέσα εκεί θα έχετε διαλέξει να παίξετε οτιδήποτε παιχνίδι θέλετε. Έτσι, κοιτάξτε, αφήστε στο Θεό τα του Θεού, όπως είπε ο Χριστός για τον 4 το 4, και κρατήστε τα δικά σας. Ούτε κάθομαι εδώ πέρα και λέω, έλα Θεέ μου, άνοιξε το ψυγείο και φέρε μου τη μουρταδέλα. Έτσι, το κάνω εγώ, πάω εγώ και κάνω αυτά που πρέπει εγώ. Όταν λέω παράδοση, παραδίδομαι στη δύναμη του Θεού που μου έχει δώσει. Δεν παραδίδομαι. Και να σας πω τώρα μια ιστορία ινδική. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας γελαδάρης, και ήθελε να βρει τον Θεό. Και λέει, θα αφήσω τα γελάδια, θα παρατήσω τα κατοικίδια και θα πάω στη ζούγκλα. Θα κάτω στη ζούγκλα και θα διαλογιστώ. Και έτσι που λέτε έφυγε, άφησε, ξέρω εγώ, τους αγρούς, και πήγε στη ζούγκλα, κάθισε από ένα δέντρο από κάτω και διαλογίστηκε. Εκεί που διαλογιζόταν συνέχεια, παρέμεινε σε διαλογισμό και έλεγε στο Θεό να του στείλει ένα μήνυμα. Ακούει λοιπόν μερικά πράγματα μέσα στη νύχτα και τι σηκώνεται και βλέπει? Βλέπει ξαφνικά και έρχονταν μια αλεπού και δεν είχε πόδια.
Και λέει, τι σημάδι είναι αυτό, μια αλλαγή, μια αλεπού. Και αυτή η αλεπού λέει, δεν έχει λέει πόδια. Τι γίνεται, μα καλά. Πώς επιβιώνει λέει αυτό το πλάσμα, αφού δεν μπορεί να κυνηγήσει. Πώς είναι δυνατόν λέει να επιβιώνει. Και έβλεπε συνέχεια ένα αλεπού, κάθε νύχτα η αλεπού εκεί ζωντανή, μια χαρά. Λέει, Θεέ μου, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, τι σημάδι είναι αυτό, βοήθησέ με, λέει, να δω ένα σημάδι. Και εκεί πέρα πάλι που καθόταν σε διαλογισμό βαθύ, ακούει ξαφνικά ένα μουγκριτό ενός λονταριού. Τεινάζεται, ανεβαίνει στο δέντρο πάνω, λέει, αμάν, τι είναι αυτό, ένα λιοντάρι, λέει, τώρα θα μας φάει. Έρχεται το λιοντάρι και το λιοντάρι είχε ένα κρέας, κράταγε. Και το είδε λοιπόν το λιοντάρι και ήρθε και έφερε το κρέας στην κακόμερη αλεπού. Μα λέει, τι είναι αυτό, τι θεϊκό σημάδι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το θεϊκό σημάδι που μου στείλες, λέει, σε ευχαριστώ, λέει, Θεέ μου. Τι μπορώ, λέει, να καταλάβω από αυτό. Από αυτό, λέει, τι καταλαβαίνω. Ότι ακόμα στη φύση και να είσαι σε αδυναμία, κάποιος θα βρεθεί να σε βοηθήσει. Οπότε ο Θεός δεν σε ξεχνάει ποτέ. Wow, λέει, θα κάνω κι εγώ ακριβώς το ίδιο. Θα κάτσω εδώ πέρα λοιπόν και θα περιμένω. Και θα περιμένω και θα περιμένω και ο Θεός δεν θα με ξεχάσει και θα μου φέρει αυτά που χρειάζεται πάντα να μου φέρει. Και εκεί πάνω, έτσι, θεωρείται ότι έχει βασιστεί όλο το ζεν σε αυτή τη συγκεκριμένη παράδοση. Κάθισε λοιπόν αυτός ο Γιόγκη, καθότανε και περίμενε λοιπόν, περίμενε, άρχισε να πεινάει, άρχισε να ταλαιπωρείται, άρχισε να τον παίρνει ο ύπνος σιγά σιγά από την κούραση, πλάγιασε, καθότανε εκεί πέρα και σιγά σιγά ο άνθρωπος πέθαινε σιγά σιγά. Με εμπιστοσύνη και πίστη στο Θεό όταν τον βοηθήσει. Και πράγματι, ο Θεός το βοήθησε. Και ξαφνικά έρχεται ένας άλλος Γιόγκη από μακριά. Και του λέει, τι κάνεις εκεί, άνθρωπέ μου, λέει, γιατί είσαι έτσι σκελετωμένος, τι γίνανε όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Του λέει, να, είδα ένα θεϊκό σημάδι. Έγινε αυτό και αυτό με την αλεπού. Και ήρθε και το λιοντάρι, λέει, και της έδωσε, λέει, το κρέας να φάει αλεπού. Βλέπεις, και αυτό το πράγμα κάνω εγώ τώρα και περιμένω τη βοήθεια και χαίρομαι που ήρθες γιατί σε περίμενα να βοηθήσεις. Και του λέει ο Γιόγκη, αυτό που είδες το θεϊκό σημάδι δεν ήταν αυτό που κατάλαβες. Το θεϊκό σημάδι ήταν ότι να διαλέξεις ποιο θες να είσαι, η αλεπού ή το λιοντάρι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θέλω να σας πω, φίλοι μου. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι στην πνευματικότητα. Ο καθένας διαλέγει αυτό που πραγματικά τον αντιπροσωπεύει. Έτσι. Να διαλέξεις λοιπόν την αλεπού θες να είσαι ή το λιοντάρι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει, ελευθερία, γιατί ερχόμαστε, λέει, στη ζωή. Σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, σε συγκεκριμένα έθνη, οικογένειες, πώς ερχόμαστε, ποια στιγμή τη ζωή, τι σημαίνει, συμμετέχω. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, ελευθερία, είναι συγκεκριμένες προσυμφωνίες που έχουμε κάνει, έτσι, προσυμφωνίες που έχουμε κάνει με την έννοια του φωτός όταν ομοιοκραδάζεται με άλλα φώτα και κύματα. Δες το έτσι. Αλλά εμείς σαν άνθρωποι τώρα το λέμε, συμφωνίες που έχουμε κάνει. Και έτσι λοιπόν, αυτές οι συμφωνίες που έχουμε κάνει προσδιορίζουν όλα αυτά τα πράγματα, τους χωροχρόνους, πού και τι και πώς θα μπούμε μέσα να δούμε αυτή την ταινία και να παίξουμε αυτό τον ήρωα και να κάνουμε και να δείξουμε, έτσι, όλα τα υπόλοιπα που είπες. Εντάξει. Και όταν λέμε τι συμμετέχω στη ζωή, όταν λέμε συμμετέχω στη ζωή είναι, η ζωή τι είναι, είναι αναπνοή. Η αναπνοή είναι η ζωή. Η ζωή είναι μια αναπνοή. Κάθε φορά που αναπνέει, ζεις. Αυτό μας χαρακτηρίζει. Φεύγει η πνοή μέσα μας, δεν είμαστε ζωή. Άρα τι γίνεται, να μάθετε να αναπνέετε. Αλλά όταν λέω αναπνοή, δεν μιλάω εγώ για τη φυσική αναπνοή που ξέρετε. Δεν λέω μόνο για την. Αυτό το πράγμα. Έχω εξηγήσει στους ανθρώπους που έχουν το πράγμα για ποια αναπνοή μιλάω. Αναπνέουμε συνεχώς. Παλόμαστε. Είμαι ένα παλόμενο φως. Η αναπνοή γίνεται από την άβρα. Η αναπνοή γίνεται από παντού. Δεν γίνεται μόνο όπως σας είπα από τα τσάκρα πάνω και κάτω. Περνάμε πέραν του φυσιολογικού και μπαίνουμε στον κόσμο της ενέργειας. Μπαίνουμε στον κόσμο των κβάντων. Μπαίνουμε στον κόσμο της συχνότητας. Η αναπνοή γίνεται μέσα από το κέντρο του κάθε μικροσωματιδίου που υπάρχει. Η αναπνοή περιφέρεται και γίνεται ακριβώς σε κάθε κέντρο. Όλα τα κέντρα είναι ενωμένα. Αυτή είναι η πραγματική αναπνοή. Η ένωσή μας κάθε φορά με όλο αυτό το φωτορυθμικό σύμπαν που αναβοσβήνει συγκεκριμένα σε ταχύτητες Planck τόσο πολύ. Ο
ώστε μας κάνει εμείς να παίζουμε όλο αυτό το 3D κόσμο, το ολογραφικό. Αν μπείτε σε αυτή τη συνεχόμενη ταχύτητα της αναπνοής, τότε καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντική είναι η ζωή και μέσα από εκεί έτσι ξεκινάει η ζωή. Γι' αυτό λέμε η ζωή ρέει μέσα από εσάς και εμείς δημιουργούμε τη ζωή. Δεν συμμετέχουμε στη ζωή. Η ζωή περνάει και γίνεται μέσα από εμάς. Εμείς δημιουργούμε τη ζωή. Μέσα από εμάς γεννιέται η ζωή. Το καταλαβαίνετε. Δεν συμμετέχουμε στη ζωή. Αφήστε τον εαυτό σας να ανεβεί, να ξεφύγει, να φύγει διαφορετικά, να το δει από άλλη κατάσταση και διάσταση τη ζωή. Η ζωή κυλάει μέσα από εμάς. Δεν κολυμπάμε εμείς στη ζωή. Εμείς τη δημιουργούμε τη ζωή. Okay? Σαν πνεύματα. Λοιπόν, γι' αυτό λέγεται μάγια, πλάνα. Γιατί είμαστε μάγοι, κάνουμε μάγια. Γι' αυτό φτιάξαμε τον κόσμο των μάγιας, αυτή την πλάνη που ζούμε μέσα. Λοιπόν, έτσι, προχωράμε. Λοιπόν, η Εύα λέει, τι ωραία που το λες, αυτό το χαλαρά πράγματα, ώστε να είναι κάτι συμβατό με τη συνείδησή μας. Δεν έχω καταλάβει, λέει, τίποτα. Λέω, Εύα μου, δεν πειράζει, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις κάτι. Ούτως ή άλλως, σας είπα, όλοι είμαστε μια κούπα. Μια κούπα είμαστε όλοι. Όσο νερό και να βάλω εγώ, εσύ θα κρατήσεις αυτό το πράγμα που θα σε γεμίσει. Τι να κάνουμε, μην αγχώνεστε για τα άλλα, ρε παιδιά. Αφαιθείτε και πείτε ότι κατάλαβα, κατάλαβα. Και τι έγινε, δεν πειράζει. Τίποτα κατάλαβες, δεν πειράζει. Κάτι θα πάρεις. Ο καθένας λοιπόν έχει τη δική του κούπα. Όσο την έχετε γεμάτη, ένα τόνο νερό να ρίξω, δεν θα πέσει ούτε σταγόνα μέσα. Όσο την έχετε άδεια, θα γεμίσετε ολόκληρη, έτσι. Γι' αυτό να έχετε την κούπα προς τα πάνω και αδιανή. Alright. Και τι να κάνουμε, υπομονή, έτσι. Όλα έρχονται στον καιρό τους. Η γη είναι σαν ένα τρίβλιο πετρίνο σε ένα κοσμικό εργαστήριο. Όχι ακριβώς, φίλε. Αλλά είναι πολύ κοντά. Αυτό που είπες, Έμι. Στα μάτια μου είναι μας ότι όλα αλλάζουν, τίποτα δεν μένει. Όλα γίνονται, δεν πούμε, στα πάντα αρή. Είναι και τα πάντα αφήνουν να έχουν αποτέλεσμα. Μην τον περιμένουν, αλλά εμείς διαλέγουμε. Τα πάμε αυτά. Τα πούμε αυτά, Έμι, αυτό είπα τόση ώρα, οκ, εμείς επιλέγουμε, εμείς διαλέγουμε. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, ωραία. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε και αυτή την εκπομπή, φίλοι μου. Χαίρομαι για τη συντροφιά σας, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εύχομαι καλές γιορτές, θα τα πούμε ξανά με τα μηνύματα Χριστουγέννων, που θα μιλήσουμε πιο πολύ για τα Χριστούγεννα και πώς γεννιέται το φως, η συνείδηση μέσα μας και μεγαλώνει. Έως σε 15 μέρες, εκτός θα γίνει κάτι άλλο και το επισπεύσουμε, θα ξαναείμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας πάλι. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε όπως παίρνετε, έτσι να δίνετε, να γίνετε συμμέτοχοι σε αυτό το πράγμα και εσείς. Βάλτε το δικό σας λιθαράκι, ο καθένας όπως μπορεί, να μοιράσουμε τη γνώση στον κόσμο, άλλωστε αυτή ξαναγυρίζει πίσω μας. Έτσι, ό,τι καλό κάνουμε και γίνεστε συνειδητοί, συνδημιουργοί σε αυτό που κάνουμε. Όλοι μαζί σαν μια ομάδα λοιπόν, να μπορέσουμε να μοιράσουμε και να μοιραστούμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που ζούμε όλοι είναι ένα κοινό μοίρασμα. Γι' αυτό όλοι μαζί βιώνουμε ένας τον άλλον και εσείς εμένα και εγώ εσάς. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους σας.